Αυτή είναι η Ελένη Χερουβίμ, που έφυγε από τη ζωή 4 χρόνια αφού του έγινε πραγματικότητα η μεγαλύτερη επιθυμία της, να γίνει μητέρα. Αγαπούσε τα παιδιά. Αυτή ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια γιατί δεν είχε παιδί. Οι σπουδές, η δουλειά και οι δυσκολίες της ζωής είχαν καθυστερήσει τον όνειρό της. Επέμεινε, προσπάθησε και κατάφερε να κρατήσει στην αγκαλιά της τη Μυρτώ, που λάτρευε όσο τίποτα στον κόσμο. Ήρθε με τη μάνα του εκεί πέρα και το καροτσάκι. Το καρτσάκι και του σχέρασα πορτοκαλάδα. Ναι, θέλω καλαμάκι, πάρε καλαμάκι. Και να γελάει, να γελάει. Λυπηρό πολύ. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της έχουν μόνο καλές αναμνήσεις από τη 49χρονη ρευματολόγο. Χαμογελαστή και φιλική, πάντα έτοιμη να βοηθήσει όποιον είχε την ανάγκη της. Ήταν πολύ καλή κυρία. Τώρα... Ήταν γιατρός σας? Ναι. Τους πρόσεχε, τους ασθενείς? Δεν μπορώ, να... πώς ήταν. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μόνο που το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό της και κανείς δεν είχε καταλάβει πως στο γάμο της είχαν εμφανιστεί μαύρα σύννεφα. Τους είχα δει στην Άξο που είχαν έρθει στο χωριό στο Γαλανάδο μαζί με συγκάτοικη την ξαδέλφη μου. Και μου λέγε καλό παιδί, είδα στο παιδί. Πριν 3 μέρες τον είδα με το παιδάκι στο χέρι. Στη γειτονιά έξω. Έχουμε φλιδιαστεί, έχουμε στεναχωρηθεί. Οι ασθενείς της θυμούνται το ειλικρινές ενδιαφέρον που έδειχνε για όλα τους τα προβλήματα. Αυτή με έκανε καλά. Εγώ δεν μπορούσα να σκύψω από τα αρματικά μου. Πρώτα απ' όλα ήταν άνθρωπος και μετά γιατρός. Ο θάνατος είχε χτυπήσει νωρίς την πόρτα της Ελένης Χερουβίμ. Έχασε τον πατέρα της όταν ήταν μόλις 15 ετών. Και πριν από 5 χρόνια έχασε το 40χρονο αδελφό της. Αυτός ήταν ένας κλειστός τύπος, δεν μιλούσε με κανέναν ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Αλλά η κοπέλα ήταν εξαιρετική.